αντίστροφη μέτρηση για τους εμβολιασμούς ξεκίνησε και στη χώρα μας. Τα πρώτα εμβόλια θα γίνουν στις 27 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, που συμμετείχε σε σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτοι συμπολίτες μας οι οποίοι θα εμβολιαστούν στη χώρα μας θα είναι μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος συμπολίτης μας. Η εμβολιαστική προσπάθεια θα ξεκινήσει από 5 νοσοκομεία της Αθήνας και εν συνεχεία της Θεσσαλονίκης. Ο Διευθυντής των Επιγόντων του Ευαγγελισμού είναι ένας από τους πρώτους που θα κάνουν το εμβόλιο. Πιστεύω ότι είναι η αρχή του τέλους μιας πανδημίας που έχει ταλαιπωρήσει το σύστημα και εμάς προσωπικά, αλλά και όλο τον ελληνικό λαό. Ο εμβολιασμός των υγειονομικών θα ξεκινήσει από το Σωτηρία και τον Ευαγγελισμό. Θα ακολουθήσουν Θριάσιο, Αττικών και Ασκληπείο. Εδώ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός θα ξεκινήσουν οι 50 πρώτοι εμβολιασμοί γιατρών, όπως επίσης και νοσηλευτών από ισάριθμες κομβικές υπηρεσίες του νοσοκομείου. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά ο ιός αυτός παρά μόνο με το εμβόλιο. Και καλό όλο το ιατρικό κόσμο να εμβολιαστεί και τον νοσηλευτικό κόσμο. Υπεύθυνη για τη διαδικασία εμβολιασμού στον Ευαγγελισμό είναι η Αγγελική Μπαλαδήμα. Είμαι από τους πρώτους που θα εμβολιαστούν, αλλά θα εμβολιάσει και το υπόλοιπο προσωπικό. Θα ήταν καλό να υπάρχουν και κάποιες εκστρατείες ενημέρωσης. Την ίδια ημέρα και ώρα θα εμβολιαστούν και οι 50 πρώτοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Σωτηρία. Έχουμε δηλώσει ότι θα κάνουμε όλοι το εμβόλιο. Γνωσηλεύοντας τους ασθενείς και τι τραβάνε ο καθένας και αυτοί και οι οικογένειές τους, νομίζω ότι είμαστε πεπισμένοι ότι είναι ο τρόπος να προστατευτούμε όλοι. Και το λέμε όχι μόνο για μας και για τα σπίτια μας και για τις οικογένειές μας, αλλά το λέμε για τους αρρώστους μας. Μετά τους υγειονομικούς και τους φιλοξενούμενους στα γυροκομεία, θα εμβολιαστούν περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες άνω των 65 ετών. Την ώρα που στην Ευρώπη ακούγονται φωνές για λάθη και καθυστερήσεις στην προμήθεια των εμβολίων, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla, απαντά ότι η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγής και ότι καμία αποστολή δεν έχει καθυστερήσει ούτε είναι σε αναμονή. Έχουμε ακόμα εκατομμύρια δόσεις που περιμένουν στην αποθήκη μας, αλλά για την ώρα δεν έχουμε λάβει καμία οδηγία για την αποστολή πρόσθετων δόσεων. Είναι αλήθεια ότι η κεντρική διαπραγμάτευση η οποία έγινε από τις Βρυξέλλες σχετικά με τις διαδικασίες παράδοσης του εμβολίου δημιούργησαν ένα μικρό κενό σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί. Πριν λίγο, η Κομισιόν ενεργοποίησε τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον 80 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Moderna, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τις 160 εκατομμύρια δόσεις από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Οι πρώτες 300.000 δόσεις εμβολίων αναμένονται στην Ελλάδα στις 26 Δεκεμβρίου και θα αποθηκευτούν σε αυτούς τους ειδικούς καταψύκτες στους μείον 80 βαθμούς Κελσίου. Οι δόσεις που θα υπάρχουν σε κάθε ψυγείο μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 15.000. Αν σκεφτείτε δε ότι κάθε δόση μπορεί να πάρει αρέωση, δηλαδή να παραχθούν από αυτήν 5 εμβόλια, καταλαβαίνετε τον αριθμό που φτάνουν. Τα εμβόλια θα διοχετεύονται από τους χώρους με τους καταψύκτες στα 1018 εμβολιαστικά κέντρα της χώρας και θα μπορούν να διατηρηθούν σε απλό ψυγείο για μόλις 5 ημέρες. Η Ελλάδα παλεύει να περιορίσει την πανδημία εν ώψη των γιορτών και μέχρι την έναρξη των εμβολιασμών. Ανησυχούμε. Ανησυχούμε πολύ. Πραγματικά ανησυχούμε γιατί γνωρίζουμε καλά ότι αν δεν τηρηθούν οι συστάσεις μας για τη μείωση των συναναστραφών και του συχνοτισμού, θα γεμίσουν και πάλι τα νοσοκομεία και η ΜΕΘ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Για τον καλύτερο έλεγχο της πορείας του κορονοϊού στη χώρα, ο ΕΟΔΗ δημιουργεί ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για τυχαιοποιημένο έλεγχο στην κοινότητα, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για δωρεάν τεστ. Οι ένοπλες δυνάμεις θα συμβάλλουν στην επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού, συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα που προβλέπει την ανάπτυξη 130 σταθμών δειγματοληψίας και τη διενέργεια ταχαίων διαγνωστικών ελέγχων, rapid test. Οι παραπάνω σταθμοί δειγματοληψίας έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 73 πόλεις της ελληνικής επικράτειας από 97 μονάδες και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Σήμερα ανακοινώθηκαν 916 νέα κρούσματα σε σύνολο 36.084 τεστ. 245 κρούσματα καταγράφονται στην Αττική και 186 στη Θεσσαλονίκη. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 4.044, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή τους ακόμα 96 ασθενείς. Θετικό στοιχείο η περαιτέρω μείωση των διασωληνωμένων που έπεσαν στους 527. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σωτηρία νοσηλεύεται από χθες ο πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος, που προσβλήθηκε από κορονοϊό. Ο Γιώργος Ευγενίδης τώρα μαζί μας. Αύριο έχουμε εξορμήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε κόκκινες περιοχές, Γιώργο. Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει μια περιοδία αρκετών ωρών σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ξεκινά αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 11, από την Θεσσαλονίκη, από το ορφανοτροφείο Θηλαίων η Μέλισσα, και συνεχίζει και σε νοσοκομεία αναφοράς και σε κέντρα υγείας. Η συνέχεια γίνεται στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, ενώ στα Γιαννιτσά ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί και το κέντρο υγείας, το οποίο θα είναι ένα από τα
σημεία εμβολιασμού και τα νοσοκομεία Έδεσας και Βέρειας. Ενώ με τη σειρά του Αλέξη Τσίπρας θα πάει στην Ελευσίνα, όπου θα δει τον Δήμαρχο, αλλά θα έχει και σύσκεψη με τους φορείς και το εργατό υπαλληλικό κέντρο της περιοχής. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.